Κοντά σας τώρα ο Τζίμις Πανούσης. Καλησπέρα σας αγαπητέ ακροατή. Τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου σήμερα. Του Ιούνιου που γιορτάζει ο έρωτας, από ό,τι διάβασα στους μερολόγιο εδώ, ο καλοκαιρινός έρωτας που σνομπάρει το ξενέρωτο Βαλεντίνο του Κουτσοφλέβαρου. Το μεταμοντέρνο καλοκαιράκι μάλλον το τονίζω αποφάσισε να μας δείξει καθυστερημένα τα δοντάκια του για να τρίψουν τα χέρια τους οι πολιτές κλιματιστικών στα πολυκαταστήματα με τα νέα οάρια. Τα νέα οάρια με τα γερμανικά νούμερα, παρουσιάζοντας με τις χιδαίες τους διαφημίσεις ως αναπόφευκτο αριστούργημα το χιλιοπεγμένο «Ο θάνατος του εμποράκου». Υπερπαραγωγή αυτή, τη ζούμε στο πετσί μας. Η κυρίαρχη αισθητική ακροατή μου του κομμωτηρίου αδυνατεί να κουρέψει την ψαλίδα που την έχει καβαλήσει ο διάολος και καλπάζει ορθάνυχτη με κανιβαλικούς καπιταλιστικούς ρυθμούς εφηρμοσμένης βαρβαρότητας. Η χούντα των τραπεζών εντωμεταξύ απλώνει ασίδωτη τις ξόβεργες με τα δάνεια και οι σεμνοταπεινοταφίτες εγκάθετοι τους χαϊδεύουν με νομοσχέδια μεσαιωνικά με αλογίσιους σκούφους για πολίτες μπούφους. Ευτυχώς να λες που έχουμε και την αναβίωση του Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης και θα πάρουμε επιτέλους μια ανάσα το Σεπτέμβρη όταν θα αρχίσει η εξόφληση των δανείων για τις διακοπές. Όλοι εμείς οι γκρινιάριδες ηθαγενείς με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες ζούμε με το όραμα της αναβίωσης της εντέχνου κουραδολογίας των κατσαπλιάδων τραγουδοποιών, των αδίστακτων συμβασιούχων της κινητής τηλεφωνίας. Αφού σώσανε οι καλλιτέχνες αυτή τα δάση του Αμαζονίου, σώσαν τους φτωχούς του τρίτου κόσμου, τα θύματα του τσουνάμι, την Κύπρο, την Ήμβρο και την Τένεδο, ήρθε ο καιρός να σώσουν και το ελληνικό τραγούδι. Αμήν, Παναγία μου. Εμείς κάνουμε save με σιγουράτζα. Εφηθόδη. Γεια σου Μιχαλολιάκο με τα παγωτίνια σου. Θάνατο στα αφεντικά. Όπα. Ξαδέφη. Ωχ Παναγία μου. Σκοπτικά κλαρίνα, καλύτερα να τα βλέπεις παρά να τα ακούς ακροατή μου. Οπτικά κλαρίνα ούτως υπήν, βγαίνει το όργανο στο κλαρί, φωτίζεται μαγικά το υπογάστριο, η ρίζα βγάνει διάφορα έτσι, παρακλάδια, βάνει μπροστά το πι, γίνεται πρίζα, υψώνεται στο τετράγωνο και κατουράει τα ήθη και τα έθιμα των μικροαστείων. Γυρίζει το πανί, γνωρίζει το πανί και η πανίδα με τα παπλοφικά γούστα περιμένει καρτερικά το ξανθό γένος να τη βγάλει από τη στρούγκα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εκλιπαρεί για ένα βολπλανέ ταραντίνικο, όταν ξεκυλιάζει με τη χάρη του μεγαλοδύναμου τους εκπεσόντες συναδέλφους του. Δαίμονες με σκανταλιάρικες αιμονές σκάνε μύτη κάτω από τα μόνη του ύφες του, στάζοντας μίξες και χολή στο σκάρτο του ποδάρι που ενώθηκε με τον Ιωνά στην κοιλιά του θηρίου και μας προέκυψε ογκόμενος, τον γκέι όνειδος του μεγάλου στρατηλάτη. Θέλει μεγάλη μαστοριά και ξυπασιά περίσσια για να αφαιρέσεις από τα ομηρικά έπι τις θεϊκές παρεμβάσεις. Είναι πολλές. Και να τα μετατρέψει σε χουλγουδιανές σαπουνόπερες. Η Αχίλλειος Πτέρνα έχει τουμπανιάσει, να το πούμε, έχει τουμπανιάσει επικίνδυνα, πρίστηκε και αγκάλιασε ολάκερη τη βαλκανική μούτζα. Τρογόμαστε με τα ρούβλια μας, αγάπη μου, στο σπίτι του λαού, στο μαυσολείο του Στάλιν, στις απεργίες του δημοσιοπαλληλικού ρετυρέ. Κολοβές απεργίες, ανίκητη δουλοπρέπεια και εργατικά κολαράκια ορθάνυχτα, σαν βυθισμένα φινιστρίνια του Σάμενα. Είδα το μημαράκι της προάλλης στην τηλεόραση να χορεύει και μου ήρθε εμετός ακατάσχετος. Έχω την ανάγκη μιας ποαθικής σακούλας. Βρε τι πάθαμε. Άντε να παίξει και ο Πλιάτσικας τώρα που πέθανε ο Αναγνωστάκης, θα παίξει ο Πλιάτσικας στην Επίδαυρο να δικαιωθεί ο επάνατος πριγκιπισμός της δυτικής όχθης. Να φορέσει τον Κούτσι το φόρεμα με τη σαγιονάρα και την κάλτσα την πετσετέ, να ανέβει ο χυπισμός στο χρηματιστήριο της Αλαμπάμα. Ο τρίτος αδερφός Κατσιμίχα, ο Αδόλφος με το όνομα, μας περιμένει στη γωνία, με χιουμοράκι καταψυγμένο από τα βάθη της ανταρκτικής. Θα γελάσει το κάθε πικραμένο πουλάκι
στο ζωολογικό κήπο της Κίρκης με τους βαροφανείς κοπρίτες. Οφείλω να σου υπενθυμίσω ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις λεξιλάγνες, επιτρέψτε μου γέφυρες του δίνου ήχου, είναι εντελώς φανταστικά. Εντελώς φανταστικά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και τυχόν συμπτώσεις είναι σατανικές και παρουσιάζονται χάρη κολοπαιδιάς. Ένα από τα πολλά όνειρα της γενιάς του Πολυτεχνείου ήταν ο κρατή μου η Ακαδημία Τραγουδιού. Μόλις γίνει ακαδημαϊκός με το καλό ο Ρέμος, ο οποίος απολύθηκε και θα κάνει και άλλες παραστάσεις στο ΝΑΤΟ νομίζω, ο ακαδημαϊκός θα γίνει ο Ρέμος με πρόεδρο τον Νιόνιο, θα ησυχάσουν επιτέλους οι νεκροί του εμφυλίου που βασανίζονται στους τάφους, οι βασανισμένες ψυχές της Μακρονήσου και οι Έλληνες μετανάστες του Long Island. Σύμφωνα με τους λιακοπούλιους υπολογισμούς, οι Έλληνες στον πλανήτη ξεπερνούν τα 120 εκατομμύρια, έτσι, ενώ υπερτερούν σαφώς των Κινέζων αν υπολογίσουμε και το διαγαλαξιακά σκορπισμένο γένος των Ελ. Ο Έλληνας Αλταδόρος, ο Χωμογαμίκουλους, ο περίφημος, δεν έχει αφήσει θηλυκιά τρύπα απόρθητη σε ολάκερο το σύμπαν. Διαπρεπείς ορθόδοξοι φασίστες υποστηρίζουν ότι από το ξύσιμο, προσέξτε, από το ξύσιμο των όρχιων της γαλανόλευκης παπαρίας φυλής, τεταρτημόρια ξεραμένου, μιλάμε με ντοκουμέντα, τεταρτημόρια ξεραμένου σπέρματος επικάθυνται επί του εδάφους και γονιμοποιούν μαμούνια, σκουλικαντέρες και κυρίως πυγολαμπίδας. Ηρωικάς πυγολαμπίδας που αναμεταδίδουν και μεταλαμπαδεύουν, θα λέγαμε, το ελληνικό φως, κολοφωτιές στα πέρατα της οικουμένης. Φόλα παρτίδα ουμπεράλες. Όχι μπαρμπάκου, τι είναι αυτά που λες? Ρίχτου, ρίχτου, σου λέω. Όχι μπαρμπάκου, για μια γυναίκα μωρό, τι είναι ζωντανά. Έχουν σκούλα. Τι είναι αυτά που λες? Ρίχτου, σου λέω. Σιγά να μας πάρουν τα μπάρ. Ρίχτου, ρίχτου. Μα σου ρίξω φόλα στο σκυλάκι σου. Για να μπαίνω βγαίνω στο σπιτάκι. Φόλα στο. Για να μπαίνω βγαίνω στο σπιτάκι σου. Sorry για το σκυλάδικο, έκανα λάθος, ακροατή μου. Είχα προγραμματίσει να βάλω One, αλλά τα μηχανήματα αυτά του διαβόλου ότι θέλουν να παίζουν μόνα τους. Θα είμαστε επιτροχάλοι, θα την κάνουμε την εκπομπή σήμερα, γιατί να προλάβουμε να τελειώνουμε, να πάμε στο Gay Parade. Θα κάνει παρέμβαση happening ο Κούγιας. Θα πλακώσει όλους θα τους πλακώσει. Κούγια, προχώρα. Εγώ είμαι. Είναι τα ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα του τελευταίου Σαββάτου του Ιουνίου. Ο δούριος ήχος από το ραδιόφωνο του Sky 100,3 με την ευγενική κοροϊδία εμού του ιδίου. Ποιος κοροϊδεύει ποιον τώρα είναι μόνιμο το quiz της εκπομπής μας με υπότιτλο «Δες την κουρά του μοναχού και μάζεψε τις τρίχες, βάλτε στο μαξιλάρι σου για να σου φέρει γούρι, να γίνει το σπιτάκι σου απαλάτι από αγούρι». Έχει ο Θεός, αράπη μου, να το ξεκαθαρίσω, έχει ο Θεός. Μη σπαταλιέσαι, μην αναλώνεσαι σε σύφιους αγώνες, δεν βγάνουν πουθενά. Κοίτα να πιάσεις και τρίτη δουλίτσα, έτσι, σιγά σιγά, να τους πας με το καλό. Και με τις χάρες της Παναγιάς θα ξεπληρώσεις τα δάνεια για όλες τις άχρηστες αγορές που σε υποχρέωσαν οι λούγκρες οι διαφημιστές να ποντάρεις το μέλλον. Έχουμε κοντζάμ Eurovision μπροστά μας, δηλαδή μην με ψημιρούμε. Θα σκάσουν οι κομπλεστικοί Θεσσαλονικής, θα τους την πούμε. Η γέφυρα έδειχνε έναν απόκληρο ετοιμοθάνατο ασθενή του AIDS, ενώ στο βάθος οι δίδυμοι πύργοι φλέγονταν χτυπημένοι από τη λαϊκή αντίσταση. Δίπλα στους πύργους έγραφε 2.853 νεκροί και δίπλα στον παραπεταμένο άρρωστο 40 εκατομμύρια νεκροί. Και κατέληγε ας γίνει μια παγκόσμια συσπήρωση αντίστοιχη με την αντιτρομοκρατική. Αξίζει τον κόπο πολύ περισσότερο. Σιγά τώρα θα μου πεις να αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια. Τα πολλά λεφτά είναι στην καμπούρα του Μπιν Λάντεν. Κονομάτε και ας χανόμαστε. Νεογέννητσαροι, Αμερικανοτσολιάδες, ήρθεν η ώρα σας. Είναι τα ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα του πατρός Τζιμάκου, του πολιούχου καβαλάρη της χαμένης Πανίδος. Όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου με πρόβλημα πίνουν νερό στο όνομά μου.
Πανουσογουλίτσες, πονδές από το αθάνατο αιματικό νερό του Καματερού που εξύμνησαν οι αγωνιστές Λαμπράκηδες, οι διαχειριστές της εκδόμενης πληροφορίας με το αζημίωτο. Τα δυο αρχαία ποτάμια της πάλι ποτέ όμορφης Αθήνας, αφού τα μπαζώσανε και τα δηλητηριάσανε με απόβλητα, τα θάψανε στη συνέχεια και ησυχάσανε. Ησυχάσαμε κι εμείς. Δεν τελειώνουν τυχαία τα δύο ποτάμια μας σε σώς. Κηφισός και Ηλισσός ουρλιάζουν απεγνωσμένα ζητώντας βοήθεια. Βοήθεια από τους ηλίθιους κηφίνες. Νόητα, δεν ξέρω αν με πιάνει η ακροατή μου. Αναρωτιέμαι μήπως εκτός από την θορυβόδη γκρίνια μου πρέπει να βάλω και δόνηση ταυτόχρονα. Να σε ταρακουνήσω. Να αλλάξω και η επωνυμία, το σκέφτομαι.